Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το προσφυγικό, τα οικονομικά μας, τα οικονομικά του κράτους είναι αυτά που δεσπόζουν στην δημόσια ζωή του τόπου μας, που απασχολούν όλους μας, που μας προβληματίζουν βεβαίως, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει και ποιο θα είναι το αύριό μας. Όμως, πέρα από τα δύσκολα, πέρα από τα δίσεκτα, έχουμε και δίσεκτο έτος. Φεβρουάριος έχει 29 αυτό το χρόνο. Έχουμε και κάποιους τομείς και κάποιους χώρους και κάποιες περιοχές της επιστήμης που οδηγούν και σε επαγγελματική εξέλιξη με ενδιαφέρον και που δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν πολλές δυνατότητες και μπορούν να κάνουν πολλά καινούργια πράγματα και στον τομέα αυτών που λέγεται οι νέες τεχνολογίες. Και όταν λέμε για νέες τεχνολογίες, όταν μιλάμε, εννοούμε τις τεχνολογίες που αφορούν την πληροφορική και τις εφαρμογές της, οι οποίες είναι άπειρες και μας αφορούν όλους, είτε είμαστε απλώς χειριστές ενός υπολογιστή, είτε μέσω μιας επιχειρηματικής μας μικρής ή μεγάλης δραστηριότητας, χρησιμοποιούμε τα λογισμικά των υπολογιστών με σκοπό και στόχο να βελτιώσουμε την παραγωγική μας δραστηριότητα και να κοντρολάρουμε σε κάποιο βαθμό και τα οικονομικά και την γενικότερη μας λειτουργία. Δηλαδή, σήμερα οι υπολογιστές νοικοκυρεύουν μια επιχείρηση, να το πω και έτσι, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πούν τώρα οι ειδικοί. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Φώτη Νανόπουλο, που είναι, καλησπέρα σας κύριε Νανόπουλε, που είναι επισκέπτης καθηγητής στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρα από αυτό, ο κύριος Νανόπουλος διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και διευθυντής στη Στατιστική Υπηρεσία την Ευρωπαϊκή, στην λεγόμενη Eurostat. Τα είπα καλά? Πολύ ωραία. Δεν παρέλειψα τίποτε. Λοιπόν, και βεβαίως ασχολείται και με την ανάλυση περιεχομένου πληροφοριακών συστημάτων, που θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Επίσης, να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Παυλίδη, καθηγητή πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλίδη. Είναι, ασχολείται με πληροφοριακά συστήματα και περιεχόμενο. Θα μας τα εξηγήσει και εκείνος. Και στο κάτω μέρος της οθόνης, δηλαδή 4 νέα παιδιά, 4 φοιτητές μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί. Να αρχίσουμε από αριστερά. Δεν μπορώ να σας ξεχωρίσω γιατί όλοι έχετε γένεια και είναι η μόδα της εποχής. Οπότε πώς να σας προσδιορίσω. Τέλος πάντων, πρώτος αριστερά ο κύριος Δημήτρης Χονδρογιάννης. Καλησπέρα κύριε Χονδρογιάννη. Είναι διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων και την οικονομία που αφορούν αυτά. Ο κύριος Χαράλαμπος Γούλας, διδακτορικός επίσης φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα. Και καλησπέρα σας και ασχολείται με πληροφορική εκμάθηση μηχανών και όλα αυτά τα θέματα που θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Και δύο δίδυμοι αδελφοί, ο κύριος Αλέξης Ξενάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ο κύριος Θεόδωρος Ξενάκης, επίσης μεταπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, χαίρομαι που είσαστε δίδυμοι, γιατί έχω και εγώ δίδυμα αδέλφια και τα αδέλφια μου κάναν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα είχαν και εσείς βλέπω είστε στις ίδιες ράγες και εύχομαι καλή επιτυχία και στην πορεία σας, παιδιά. Να ξεκινήσουμε όμως από τους καθηγητές σας που σας έχουν από κοντά και σας φροντίζουν τώρα στα επόμενα βήματά σας. Κύριε Νανόπουλε, ποιοι είστε και τι κάνετε μαζί με τον κύριο Παυλίδη για να δούμε και τελικά πώς εφαρμόζεται την επιστήμη της στατιστικής και της πληροφορικής σε αυτά τα παιδιά που έχουν είτε μεταπτυχιακή δραστηριότητα πανεπιστημιακή είτε διδακτορική και πώς τους οδηγείτε στην οδό της επαγγελίας που δεν είναι άλλη από ένα επάγγελμα το οποίο, και μια αποκατάσταση στο επάγγελμα αυτό, δηλαδή μια, να έχουν στο χώρο τον επαγγελματικό, να έχουν ζήτηση και να μπορούν έτσι να μην μπουν στο ράφι της ανεργίας που είναι δυστυχώς το δυστύχημα και η τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας. Για να τα πάρω από την αρχή, μετά την αποχώρησή μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα την τύχη να συναντηθώ με τον κύριο Παυλίδη. Και αφού ανταλλάξαμε τις απόψεις μας και το τι κάνουμε και το τι γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο, με κάλεσε να συμμετάσχω κι εγώ στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επειδή μένω και εκεί κοντά σχετικά το πιο πολύ χρόνο, ήταν αρκετά βολικά, ούτως ώστε να έχω και μία απασχόληση σαν συνταξιούχος.
Δεν θέλετε να αποστρατευτείτε στην ουσία και είστε άμυστος να πούμε εκεί, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι είστε πολυθεσίτης και να αρχίσουν, ξέρετε, τα σχόλια, τα περίεργα. Οι προϋποθέσεις που έβαλα στον κύριο Παυλίδη και στο Παπαισίμιο ήταν να μην πληρώνομαι για τίποτα και να μην έχω γραφείο. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Γιατί δεν ήθελα να δεσμεύσω χώρους μέσα στο Πανεπιστήμιο ή να δεσμευτώ κι εγώ με έντονη παρουσία. Πολλά από τα πράγματα που κάνουμε γίνονται και από το σπίτι, γίνονται και μέσω των νέων ηλεκτρονικών μέσων, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Σιγά σιγά όμως, κάνοντας τα μαθήματα, αντελήφθηκαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με την έξοδο των νέων από το Πανεπιστήμιο. Πού θα πήγαιναν μετά, τι δουλειές θα βρίσκανε, σε μια αγορά η οποία ήταν κορεσμένη. Και η σκέψη πήγε προς τις νέες επιστήμες, τα νέα συστήματα, που από ό,τι ήξερα και από το εξωτερικό και από την Αμερική, τη Γαλλία δηλαδή κυρίως και την Αμερική, ότι υπήρχαν νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Αυτός ο τομέας είναι ο τομέας της, να το πούμε έτσι με την κλασική του ονομασία, της ανάλυσης των δεδομένων ή της ανάλυσης του περιεχομένου. Δηλαδή, πρακτικά κάποιος παίρνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από την οποία δίνει νέους στόχους και νέες προοπτικές για αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχουν χιλιάδες, θα πω εκατομμύρια εφαρμογές. Κάθε εταιρεία ή και το δημόσιο, τη στιγμή που έχει συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες μέσα στα συστήματά του, πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβει καλύτερα πώς θα κάνει με καλύτερο τρόπο, πιο αποδοτικό, τις διαδικασίες τις οποίες οφείλει να κάνει. Μάλιστα. Αυτή η γνώση σήμερα δεν είναι τόσο διάχυτη σαν πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στα Αμερικάνικα, που έχουν δημιουργήσει αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη των δεδομένων, δηλαδή data science το ονομάζουν στα αγγλικά, που περιλαμβάνει όλο το κομμάτι της επιστήμης που προσπαθεί να αναλύσει το περιεχόμενο των δεδομένων, να φτιάξει τη δόμηση των δεδομένων σωστά, ούτως ώστε να είναι όσο πιο πολύ χρήσιμα και από αυτή την ανάλυση να βγάλει χρήσιμη γνώση, θα έλεγα και σοφία, για αυτούς που έχουν να πάρουν τις αποφάσεις. Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στον κύριο Παυλίδη. Αυτή η σύνδεση της επιστημονικής δραστηριότητας, κύριε Παυλίδη, με την παραγωγή, εσείς βεβαίως είστε στον τομέα της πληροφορικής. Πώς γίνεται και πώς συνδέεται η επιστήμη της στατιστικής με την επιστήμη της πληροφορικής, γιατί από ό,τι κατάλαβα είστε και ο άνθρωπος που τα συνδέσατε μέσω της επαφής σας με τον κύριο Νανόπουλο. Ωραία ερώτηση. Έχει πολύ βάθος αυτή η ερώτηση. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι εγώ ασχολούμαι με αυτό το τομέα από το 1978. Τότε που ήταν μια τεράστια μηχανή ο υπολογιστής. Ο πρώτος υπολογιστής. Και έπιανε ένα δωμάτιο, ας πούμε. Ένα διαμέρισμα. Ένα διαμέρισμα. 163 τετραγωνικά ο πρώτος, 18.000 λιχνίες ο πρώτος υπολογιστής. Και τώρα όλα αυτά είναι συμπληρωμένα σε ένα λάπτοπ. Σε ένα λάπτοπ το οποίο κάνει περισσότερα, χιλιάδες φορές περισσότερα και πράγματα. Και έχει πολύ μεγάλη μνήμη που δεν είχε αυτός ο μεγάλος υπολογιστής. Οπότε εργάστηκα αρκετά χρόνια στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και μέχρι τώρα εργάζομαι και προσπαθώ πραγματικά ειλικρινά να συνδέσω την επιστήμη μου με την πραγματικότητα, με το τι συμβαίνει έξω από το πανεπιστήμιο. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Πάρα πολλές διπλωματικές και μεταπτυχιακά γίνονται σε χώρους εργασίας. Δηλαδή μέσα σε φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, όπου προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την επιστήμη και την γνώση που έχουμε αποκτήσει, από τη μία λύνοντας πραγματικά προβλήματα. Αυτό μας έχει διαχωρίσει, ότι έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα, αλλά μιας και μιλάμε για ένα εικονικό, όπως το λέμε εμείς, virtual κόσμο, είναι οι εφαρμογές και οι διαστάσεις αυτού του χώρου είναι ατελείωτες. Θα πω μόνο έτσι εισαγωγικά ότι το προϊόν μας είναι η πληροφορία και εμείς προσπαθούμε αυτό το αγαθό που λέγεται πληροφορία να το αντιληφθούμε όσο γίνεται πιο νωρίς, να μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ένα χρήσιμο για το τελικό χρήστη, φιλικό για το τελικό χρήστη, σοφό για το τελικό χρήστη, αντικείμενο το οποίο να
να έχει προστιθέμενη αξία. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές μας. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Χονδρογιάννη. Θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίσετε την κρίση, πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή μια εξειδίκευση που θα σας δώσει δυνατότητες απασχόλησης στον επιστημονικό κλάδο και τομέα που επιλέξετε και πώς νιώθετε ότι συνδέονται όλα αυτά, μια και είστε βεβαίως διδακτορικός φοιτητής, αλλά ταυτόχρονα είστε και κοντά σε μια δραστηριότητα επαγγελματική που θα την πούμε μετά στη συνέχεια, αναφερόμενη και, στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύω ότι η κοινωνία σήμερα έχει ανάγκη από νέα εξειδίκευση και το να εντοπίσουμε αυτές τις ανάγκες και να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα που μας παρέχει η κοινωνία σήμερα είναι το πιο σημαντικό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς σαν ομάδα πάνω στο Πανεπιστήμιο και να βρούμε έναν τρόπο να το διοχετεύσουμε προς τα έξω. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στον κύριο Γούλα. Κύριε Γούλα, θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή τη δραστηριότητα σας ως διδακτορικός φοιτητής και πώς μπορείτε να συνδέσετε αυτά που σπουδάσατε με ένα συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο και τι σας όθησε να φτάσετε σε αυτή τη δραστηριότητα με δεδομένη μια κρίση που μαστίζει τη χώρα μας εδώ και 6 χρόνια. Τα πάντα, παίρνοντας και ακολουθώντας το παράδειγμα του κυρίου Νανόπουλου, του κυρίου Παυλίδη και όλης της ομάδας και της ροής των δεδομένων, μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα πλέον είναι δεδομένα. Τι εννοούμε με αυτό? Από ένα περίπτερο μέχρι μια μεγάλη τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρεία, η παιδαγωγική διαδικασία, όλα παράγουν δεδομένα. Όλοι οι άνθρωποι, ακολουθώντας τις τάσεις τις κοινωνικές και τα social media και γενικότερα την εξέλιξη τεχνολογίας, παράγουν δεδομένα, δημιουργούν δεδομένα και αυτά αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Ωραία, όλα αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν επιχειρήσεις και σαν πολιτική, σαν κοινωνία γενικότερα. Για να βελτιώσουμε το παραγωγικό αποτέλεσμα της κάθε δραστηριότητας, φαντάζομαι. Ναι, να βελτιώσουμε το παραγωγικό αποτέλεσμα και να βγάλουμε γνώση και σοφία, όπως είπε σωστά ορθά και ο κύριος Φώτης. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον τρίτο της παρέας, τον Αλέξη Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, εσείς είσαστε μεταπτυχιακός φοιτητής. Πού κατευθύνεστε και τι βλέπετε για το μέλλον σε σχέση και με τη σημερινή και δεδομένη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας? Και αν αυτά που κάνετε τώρα στην Ελλάδα θα θελήσετε να τα εφαρμόσετε εντός του ελλαδικού χώρου ή σκέπτεστε το εξωτερικό? Καλησπέρα για μένα. Συμφωνώ πολύ με τον Χάρη και με τον κύριο Ανόπουλο και με τον κύριο Παυλίδη με όσα είπανε. Εγώ είμαι μεταπτυχιακός στο τμήμα της Πάτρας στους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ασχολούμαστε κυρίως με πληροφοριακά συστήματα, με διαχείριση πληροφορίας και οργάνωση. Πιστεύω ότι είναι ένας κλάδος πολύ νέος και πολύ καινούριος στον ελλαδικό χώρο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από όλους πόσο σημαντικό είναι να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που έχουμε και πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εδώ, θέλουμε να κάνουμε κάτι εδώ, δεν θέλουμε να φύγουμε. Τώρα για το μέλλον δεν μπορώ να πω ότι θα μείνω εδώ, ούτε ότι θα φύγω έξω. Μακάρι να βοηθήσουν οι συνθήκες και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που κάνουμε και με τη βοήθεια των καθηγητών μας εδώ πέρα. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στον έτερο κύριο Ξενάκη, τον Θεόδωρο Ξενάκη. Είπαμε τα δύο τελευταία παιδιά μας είναι δίδυμοι αδελφοί. Κύριε Θεόδωρο Ξενάκη, θα μας πείτε κι εσείς τη δική σας άποψη ως νέος άνθρωπος, πώς βλέπετε τις εφαρμογές τώρα που έχετε μπροστά σας με τη βοήθεια των δύο καθηγητών σας που συνδέουν την πληροφορική με τη στατιστική και οδηγούν σε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη δουλειά σας την κάνουν, τις δίνουν συγκεκριμένες εφαρμογές? Αρχικά να σας πω ότι η στατιστική στην ουσία είναι το υπόβαθρο της πληροφορικής. Πριν έχουμε τα κομπιούτερ είχαμε τους στατιστικούς και τα μαθηματικά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να αναλύσουν την πληροφορία τους. Τώρα έχουμε και τους υπολογιστές και συνδυασμό αυτών των δύο μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις από όλα τα δεδομένα που είπαν εδώ και οι συνάδελφοί μου και οι καθηγητές πολύ πιο γρήγορα.
Άρα, ο σκοπός δικός μας είναι να κάνουμε αυτό το πάντρεμα στην ουσία των δύο επιστημών, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή μας και να τα κάνουμε σε λιγότερο χρόνο. Εφαρμογές άπειρες σε όλους τους τομείς, σε δημόσιους φορείς, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα πάντα. Η πληροφορία που έρχεται έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, social media είπαμε. Όλα αυτά κάπως πρέπει να τα διαχειριστούμε. Και τι καλύτερο από το να παντρέψουμε αυτές τις δύο επιστήμες. Οι καθηγητές είναι δίπλα μας και εμείς προσπαθούμε. Και γι' αυτό είναι και εδώ όλοι μαζί, και οι καθηγητές και οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές, με σκοπό και στόχο να δώσουμε όλη αυτή την συνέργεια που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα και δίνει διέξοδο στα παιδιά. Γιατί το να πάρεις απλώς ένα πτυχίο και μετά να σε αφήσουν στην τύχη σου είναι κάτι που συνήθως οδηγεί και στην ανεργία, αλλά οδηγεί και σε μια δυσάρεστη ψυχική πορεία για οποιονδήποτε άνθρωπο έχει αφιερώσει πολλά χρόνια τη ζωή σου σε σπουδές και τελικά βλέπει ότι είναι χωρίς αντίκρισμα. Να επανέλθω στον κύριο Νανόπουλο και στους καθηγητές εδώ που είναι κοντά μας. Κύριε Νανόπουλε, πείτε μας πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το όλο σύστημα και πώς το συνδέεται με συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες και πώς συνδέεται η στατιστική με την πληροφορική. Δηλαδή, η πληροφορική έχει το εργαλείο, η στατιστική είναι ένα άλλο παλαιότερο εργαλείο. Πώς αυτά τα δύο εργαλεία οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα που δίνει αυτή την προστιθέμενη αξία σε αυτόν τον νέο άνθρωπο που βγαίνει μέσα από αυτές τις γνώσεις στην αγορά εργασίας. Ιστορικά, η στατιστική χάνεται, θα έλεγα, στην αρχαιότητα. Έγινε μια συστηματική επιστήμη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Οπότε ιδρύθηκε και το Ινστιτούτο των Στατιστικών των Παγκόσμια. Μέχρι που να εμφανιστούν οι κομπιούτερ, η στατιστική ήταν η στατιστική των μικρών δεδομένων, όπως λέγαμε. Προσπαθούσαμε δηλαδή από λίγες ποσότητες δεδομένων, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε ανάλυση, να γίνουν υπολογισμοί που ήταν αναγκαίοι για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Και όλη η μεθοδολογία, δηλαδή μέχρι το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα, ήταν στα μικρά δείγματα που λέγαμε. Η εμφάνιση στο κομπιούτερ έδωσε στατιστική νέα έμφαση. Εγώ πρωτοσυνάντησα το κομπιούτερ το 1968. Α, τόσο παλιά κι εσείς. Βεβαίως, βεβαίως. Είδατε τον υπολογιστή μπροστά σας. Φοιτητής τότε στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και μέσα στο Μάη του 68 τον περίφημο, φυλάγαμε το Ινστιτούτο μας, το οποίο είχε ένα κομπιούτερ, ένα IBM 360, που ήταν ίσως κάτι σαν 200 τετραγωνικά με εκτυπωτές. Είναι αυτό που λέμε, να το πω στην αργό, λαμπάτο, δηλαδή με λάμπες. Με λάμπες, λαμπάτο. Και όχι με τρανζίστορ ή με ολοκληρωμένα κυκλώματα, όπως είναι σήμερα όλα αυτά τα συστήματα, που πιάνουν και πολύ μικρό όγκο. Και τότε είχε ξεκινήσει και ένας κλάδος των μαθηματικών. Μιλούσαμε πλέον για εφαρμοσμένα μαθηματικά, αλλά και σε ένα κλάδο που λεγόταν αριθμητική ανάλυση. Δηλαδή, πώς να λύσουμε ένα μαθηματικό πρόβλημα που θεωρητικά λέγαμε έχει λύσει, αλλά αυτή τη λύση ήταν αδύνατο να τη βρούμε στην πράξη για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Υπήρχαν μέθοδοι, φανταστικές μέθοδοι, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου των δεδομένων. Από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία. Η στατιστική εμένα ήρθα πιο κοντά, παρόλο που έκανα αφηρημένα μαθηματικά, θεωρία αριθμών και τέτοια. Η στατιστική με έφερνε κοντά με τους άλλους επιστήμονες. Γιατρούς, οικονομολόγους. Υπήρχε όλο αυτό το θέμα, ας πούμε, δηλαδή, του να μην είσαι μέσα σε ένα γυάλινο πύργο σαν μαθηματικός, αλλά να αντιδράς με την κοινωνία και με τις άλλες επιστήμες. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και έφυγα και πήγα στο Μπέρκλι να κάνω το PhD μου εκεί, στη στατιστική. Και επιστρέφοντας, ιδρύσαμε στο Στρασβούργο ένα Ινστιτούτο Στατιστικών Μελετών για το Πανεπιστήμιο. Α, και έτσι ξεκίνησε. Και έτσι αρχίσαμε τότε να γράφουμε λογισμικό. Εγώ είχα μάθει Fortran, αλλά είχα και 5-6 προγραμματιστές που φτιάχναμε λογισμικό. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα εργαλεία. Για τώρα να πάμε στον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, θέλω να μου δώσετε έτσι αυτή την εικόνα, να την καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Πώς από αυτόν τον όγκο των δεδομένων, τα οποία ήταν ελαφρώς ατάκτως ερημένα τον πρώτο καιρό και δύσκολα προσβάσιμα από τον πολίτη τον απλό, πώς μπορέσαμε όλα αυτά και τα κωδικοποιήσαμε, τα απλοποιήσαμε και σήμερα είναι προσιτά σε όλους μας και μπορούμε με προγράμματα, εκατομμύρια προγράμματα που έχουν γίνει, να κάνουμε τις εφαρμογές ο καθένας για αυτή τη δουλειά που θέλει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του. Να. Ωραίο ερώτημα. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τάμπλετ και περπατάμε κάπου, είτε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είτε στο εξωτερικό. Και με το τάμπλετ συνδέεται προφανώς με το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα, όπως είπαμε εμείς ασχολούμαστε με πληροφοριακά συστήματα, και με το τάμπλετ ξέρει το σύστημα ότι βρισκόμαστε μπροστά από ένα... από το Παρθενώνα, από κάπου. Α, μπορούμε να είμαστε και μπροστά στο άγαλμα της ελευθερίας στον Άγιο Πέτρο. Στον Άγιο Πέτρο. Ή στον Άγιο Πέτρο κάπου. Στο Βατικανό. Λοιπόν, προσέξτε. Ξέρουμε και δείχνουμε με το τάμπλετ, βλέπουμε τον ναό, την εικόνα και από την άλλη βλέπουμε το πώς ήταν αυτός ο ναός στο παρελθόν. Ποιος το έκτισε, ποια είναι η ιστορία του, τι γίνεται μέσα, έξω, γύρω, αριστερά, δεξιά. Δηλαδή, προσπαθούμε την πραγματικότητα να την εμπλουτίσουμε με πληροφορία που είναι είτε στατιστική, είτε ιστορική, είτε αρχιτεκτονική, είτε αρχαιολογική. Αυτό το πράγμα σήμερα το έχει φτάσει σε ένα σημείο που ο επισκέπτης, ο τουρίστας, πιο πολύ βλέπει το εικονικό κόσμο το tablet, παρά την εικόνα την πραγματική που είναι εικόνα μπροστά του. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα, αλλά και πολύ επικίνδυνο. Γιατί μιας είναι επικίνδυνο, αλήθεια. Χρήσιμο καταλαβαίνουμε γιατί είναι. Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί μπορεί κάποιος να εθιστεί σε αυτό και να ζει σε ένα εικονικό κόσμο. Mm-hmm. Και δηλαδή γίνεται με τα παιδιά, το έχουμε μετρήσει, βλέπουμε στο ίντερνετ καφέ τι γίνεται, μπαίνει το πρωί και βγαίνει το βράδυ. Μα συμβουλεύετε όλους λοιπόν, εκτός από την εικονική πραγματικότητα, να βλέπουμε και το πραγματικό που βρίσκεται ή μπροστά μας ή σε ένα ταξίδι, ακριβώς, γιατί έτσι μπορούμε να ισορροπούμε την εξάρτηση του υπολογιστή ή του τάμπλετ με το φυσικό μας περιβάλλον και την καθημερινότητά μας. Και αυτό αρχίζει, δυστυχώς, αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία και πρέπει να το ξέρουν όλοι, γιατί αυτό εξελίσσεται και παίρνει αν δεν το προσέξει κανείς, μετά παίρνει άλλο περιεχόμενο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να αφήσω για το δεύτερο μέρος τη συζήτηση που θα κάνουμε γύρω από την εφαρμογή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες επιχειρηματικές. Γιατί εκεί νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη η συζήτησή μας, γιατί θα μας δώσει και κάποια νέα δεδομένα. Τώρα, μια κουβέντα μόνο, κύριε Νανόπουλε, η αγορά της πληροφορίας που λέμε, που και τα παιδιά έχουν αυτό το αντικείμενο, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την πληροφορία και πώς μπορεί να γίνει αγαθό που μπορεί να είναι μέσα στην δραστηριότητα στην επαγγελματική. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα πραγματική, γιατί τώρα είμαστε στην εικονική, ας πούμε. Όταν λέμε αγορά της πληροφορίας, άλλος δεν ξέρει, σου λέει τι εννοεί αυτός. Σήμερα άκουσα μια είδηση που έλεγε ότι κάποιο μελέτησε την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και βγάλαν το συμπέρασμα ότι σε 30 χρόνια θα έχουμε 50% ανεργία στον κόσμο και ότι αυτό οφείλεται στη ρομποτική, στα ρομπότ. Γιατί θα είναι τα ρομπότ που θα κάνουν τη δουλειά των ανθρώπων, πολύ απλά, έτσι. Εγώ βλέπω ότι το ίντερνετ θα συνδέσει τα πάντα, θα γίνει αυτό που λέμε the Internet of Things, το ψυγείο σας, το αυτοκίνητό σας, οτιδήποτε λειτουργεί και έχει δεδομένα που θα παραχθούν από εκεί. Και θα χρειαστούμε εκατομμύρια ίσως επιστήμονες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ικανότητα να εξειδικευτούν για να αναλύουν αυτά τα δεδομένα και να βγάζουν συμπεράσματα. Ένα παράδειγμα είναι ότι πλέον τώρα στον τομέα της ασφάλισης του αυτοκινήτου θα περάσουμε στην οδήγηση, μάλλον στη χρέωση της ασφάλειας ανάλογα με το πώς οδηγεί ο καθένας. Διότι θα υπάρχουν μηχανήματα που ήδη που υπάρχουν. Θα ελέγχουν τον τρόπο μέσα που διαχειρίζεται το αυτοκίνητο. Το οποίο θα ξέρει ακριβώς πώς οδηγείται. Μάλιστα. Αυτό σε πραγματικό χρόνο θα ξέρουμε δηλαδή αν είσαστε καλός οδηγός, προσεκτικός, αν παίρνετε ανυπολόγιστους κινδύνους κτλ. Είναι λίγο ορβουελικό αυτό έτσι όπως μας το περιγράφετε. Έτσι. Τι λέτε, κύριε Παυλίδη. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει και σχετική ορολογία. Υπάρχει. Και υπάρχει και η σχετική τεχνολογία. Μάλιστα. Και λέγεται Pay as you drive. Μάλιστα. Άρα ήδη έχουν προχωρήσει και σε αυτό το τομέα. Εγώ θα έλεγα ένα άλλο παράδειγμα για να πάμε και στο διάλειμμα. Όπως λέγαμε και πρωτήτερα, κάποτε υπήρχε ο παγοπόλης. Όταν δεν ήταν το ψυγείο ηλεκτρικό, είχε πουλούσε πάγο. Το ότι αυτό το επάγγελμα έπρεπε να υπάρχει, έχουν βγει χιλιάδες πληροφορικάροι που δεν υπήρχαν τότε. Ήξερα κι εγώ, υπήρχε
ο γαλατάς που μοίραζε το γάλα ανά σπίτι, ενώ τώρα το έχουμε τυποποιημένο και το παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ όπως είναι τυποποιημένα και όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, κάπως πρέπει νομίζω να μην φοβόμαστε την εξέλιξη, γιατί καταργούνται επαγγέλματα, δημιουργούνται νέα επαγγέλματα. Και χρειάζεται και εμείς να δούμε πώς στη ζωή μας θα την κάνουμε αντιγραφειοκρατική. Όπως παράδειγμα, κάποτε πληρώναμε τους λογαριασμούς στον Κισέ, τώρα μπορούμε να πάμε να δώσουμε μια εντολή στην τράπεζα και να τα εισπράττει όλα απευθείας από το λογαριασμό και να μην τρέχουμε να περιμένουμε να πληρώσουμε τον Α ή τον Β λογαριασμό. Θα πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε για την εκπομπή μας.